η οποία είναι μια προσωπική του δήλωση. Είναι σαφές αυτό. Δεν προσωπική, υπουργός άμυνας είναι. Δεν απηχεί την προσπάθεια της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση... του Υπουργείου Εξωτερικών. Όχι, δεν έχετε δίκιο. Έχει κάνει και μια δήλωση ο κ. Κουβέλης για το ζήτημα αυτό. Ο κ. Κουβέλης δεν θα ήθελε. Δεν υπερτροφικές στις δηλώσεις του κ. Καμένου. Δεν θα ήθελε, λοιπόν. Αυτό είναι η εικόνα κατά την κρίση σας. Η εικόνα δεν αφορά τις δηλώσεις, αφορά τις ενέργειες. Ναι, είναι εικόνα. Και οι ενέργειες είναι πολύ ουσιαστικές. Όχι, δεν έχετε. Οι δηλώσεις παίζουν ρόλο. Όταν ο Ερντογάν βγήκε και δήλωσε. Θα το δούμε αμέσως τώρα. Έλα, Αγγελική. Θέλω να το σχολιάσω. Να απαντήσω. Μισό λεπτό. Μα δεν να απαντήσω. Μα πώς να απαντήσω. Τόση ώρα η κυρία Μπακογιάννη είχε την άνεση να αναπτύξει μια στρατηγική. Μια στρατηγική που έχει πολλά σημαντικά στοιχεία. Αν έχετε μιλήσει παραπάνω από μένα. Μα δεν διακόπτει συνέχεια. Έχουμε πάρα πολύ. Ο κύριο Χατζής διακόπτει συνέχεια. Έχει μια ατζέντα αυτή σε μια αντιπολιτευτική. Πάλι τα ίδια. Δεν μπορεί να διασμευτεί. Για ένα εθνικό θέμα. Γεωκρατούμενο Έλληνε εκεί. Μα θα αρχίσουμε τα ίδια. Υπάρχει ένα ερώτημα. Υπάρχει ένα ερώτημα πολύ σοβαρό. Σε αυτά δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Υπάρχει αλλαγή σήμερα ή μια προσπάθεια αλλαγή τη στρατηγική Τουρκία απέναντι στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αυτό είναι κρίσιμο ερώτημα. Ή είναι μια γραμμική εξέλιξη που δεν αλλάζει τίποτα. Όχι, δεν είναι μια γραμμική εξέλιξη. Έχουμε δύο παράγοντε πολύ σοβαρού. Ο πρώτο παράγον είναι ο πόλεμο. Στη Συρία για το θέμα των Κούρδων. Ο Ερντογκάν ανοίγει όλα τα δυνατά μέτωπα αυτή τη στιγμή, όχι με τον ίδιο τρόπο, όχι με θερμό τρόπο, αλλά ανοίγει, δημιουργεί εντάσεις σε όλη την περίμετρο. Έχει το λόγο του βέβαια. Προκειμένου να πιέσει ώστε να μην υπάρξει κουρδικό κράτος. Και με πόλεμο εκεί δύο και με διπλωματικό τρόπο. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Βέβαια δεν είναι. Δεύτερον ζήτημα. Διαπιστώνει ότι η Ευρώπη δεν πολύ νοιάζεται για την Τουρκία. Για να έχει μια ειδική σχέση με την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Έχει, όπως βλέπετε, χαλαρώσει πολύ αυτή η διαδικασία. Μάλλον έχει και όπως σταματήσει σωστά είπε, αυτή η διαδικασία. Και όπως, δεν μιλάω τελεσίδικα. Αυτή την ώρα μιλάω. Ναι. Και όπως ανέφερε σωστά η κυρία Μπακογιάννη, οι βλέψεις της Τουρκίας σήμερα είναι προς την Κεντρική Ασία. Θέλει εκεί, μαζί με άλλες συμμαχίες που θα κάνει, να διαδραματίσει έναν, ας το πούμε έτσι, αυτοκρατορικό ρόλο. Και στο Αιγαίο θέλει να το κάνει. Στο Αιγαίο θέλει να μας δείξει και το κάνει πολλές φορές, κύριε Υπουργέ, αυτό. Να ολοκληρώσω. Ότι είμαι εγώ το αφεντικό, σου λέει. Να ολοκληρώσω. Ναι, ολοκληρώστε, αλλά ολοκληρώστε όμως. Στο θέμα του Αιγαίου εμπλέκεται το ζήτημα με πολλά θέματα, όπως και το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Αυτή τη στιγμή, βεβαίως, μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις στο Αιγαίο. Δεν είναι πρώτη φορά η Τουρκία. Αλλά το βασικό της πλαίσιο πολιτικής, όπως διαμορφώνεται σήμερα, είναι το άνοιγμα προς την Κεντρική Ασία. Μάλιστα. Αυτό να.